Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν αφαιθεί ανεξέλεγκτοι και τα παίρνουν. Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί. Δεν τα παίρνουν όλοι, γιατί υπάρχουν και δίδυμα, κύριε Πορτοσάλτε, που έκαναν καλά τη δουλειά τους. Εγώ λέω και αυτό που παρελήφθησαν. Κάποιοι από πάνω τα αποσύρανε από τον έλεγχο αυτά τα δίδυμα. Ελλάδα 2.0. Και βάλαν άλλα. Αυτά τα καλά δίδυμα. Βλέπουμε γι' αυτό. Και βάλαν τα άλλα μέσα. Και αυτό δεν το καδικηρεί ανάση. Το κακό του δημοσίου, αλλά να λέμε και το κακό που έχουν κάποιες εξουσίες. Δεν είμαστε κι εμείς κορόιδα. Ο κύριος Καλιακμάνης τώρα αφήνει υπονοούμενα όντως η προηγούμενη πολιτική ηγεσία στην περιφέρεια. Ναι. Όχι, το καταλαβαίνω. Και εγώ. Δεν είπε αυτό. Αυτό είπε. Το δούμε κανονικά. Τι θα πει ο άλλος από πάνω. Γιατί ποιος από πάνω. Γιατί δεν λέτε στο Δήμο. Γιατί δεν λέτε στο Δήμο. Γιατί δεν λέτε στο Δήμο και λέτε στην περιφέρεια. Πώς σου φάνηκε. Φοβάστε να πείτε για το Δήμο. Τι είναι αυτό τώρα. Τώρα με εκνεύει. Τώρα με εκνευρίσεις. Τώρα και με προκαλείς. Τώρα γιατί λέτε για την περιφέρεια. Εγώ δεν είπα για την περιφέρεια. Είσαι ένας άθλιος λαϊκιστής. Τι είπε για τη μάνα σου. Ο οποίος με εκνευρίζει κιόλας. Ξύλο στο μεγάλο διάλειμμα! Εσείς τι είστε. Εγώ λοιπόν λέω, εγώ δεν είπα να ρωτήσω τον κόσμο ποιος είναι. Εγώ λοιπόν λέω, κύριε Καλιακμάνη, εγώ σας εκτιμώ. Εγώ αφήνω τις εκτιμήσεις. Εγώ αφήνω στον κόσμο. Είπατε ότι φοβάμαι. Εγώ τώρα να κάνω τι. Για τον άθλιο λαϊκιστή. Όποιος εκτιμά τον άλλον δεν λέει φοβάται. Ανεκλάψε. Και εγώ λοιπόν λέω. Εγώ δεν σας πρόσβαλα, δεν σας είπα άθλιο. Λέω λοιπόν. Λέω λοιπόν το εξής. Είσαι ένας άθλιος λαϊκιστής. Αντί γεια σας. Είμαι βαθιά δημοκράτης.